Η ώρα είναι 11 και 8, ακούτε Radio Enadi. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Radio Enadi τον δικηγόρο Νίκο Καραγιαννακίδη, ο οποίος μετά και από απέτηση δική σας ξαναήρθε στο ραδιόφωνο μας για να πούμε και άλλα πράγματα, τόσο για τα κόκκινα δάνεια όσο γενικότερα και για την οικονομία της χώρας μας. Καλή σας μέρα, κύριε Καραγιαννακίδη. Καλή σας μέρα, καλή μέρα και στους ακροατές μας και στους ακροατές σας γενικότερα. Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά που ήσασταν εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου μας για διάφορα θέματα που αφορούν τα κόκκινα δάνεια γενικότερα ως θέμα, αλλά και ειδικότερα είχαμε μιλήσει για τους εγγυητές και για άλλα σοβαρά ζητήματα. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να διευκρινίσουμε πρώτα απ' όλα ένα πράγμα, γιατί πολλές φορές μιλάμε για κάποια πράγματα χωρίς να τα ορίζουμε πρώτα. Οπότε, θέλω να μας πείτε τι είναι ακριβώς τα κόκκινα δάνεια. Να πούμε ότι κόκκινα χαρακτηρίζονται τα δάνεια τα οποία βρίσκονται σε τρίμηνη καθυστέρηση, σε καθυστέρηση 90 ημερών. Οι τρεις μήνες δεν είναι ημερολογιακοί, είναι 30 μέρες ο μήνας νομικά. Και σύμφωνα με μία πράξη του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, κόκκινο είναι το δάνειο που είναι 3 μήνες, 90 μέρες σε καθυστέρηση. Νομικά παλαιότερα ίσχυε ότι ένα δάνειο είναι κόκκινο όταν είναι σε 6 μήνες καθυστέρηση. Το είχαν επιμηκύνει λίγο τον χρόνο και τώρα είναι τρίμηνη καθυστέρηση. Αυτό πότε έγινε δηλαδή το τρίμηνο? Κάπου εκεί στο 2009-2010 κάπου. Με την έναρξη της κρίσης δηλαδή. Ναι. Χειροτέρεψαν ακόμα και γι' αυτό. Και γι' αυτό εδώ χειροτέρεψαν τα πράγματα και θεωρήθηκε η τρίμηνη καθυστέρηση ότι ένα δάνειο θεωρείται κόκκινο. Τώρα ακούγονται διάφορα πράγματα, ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να πουλήσουν αυτά εδώ τα κόκκινα δάνεια, να τα τιτλοποιήσουν, να τα πουλήσουν, να τα δώσουν σε φαντ και τα φαντ να τα τιτλοποιήσουν. Να πούμε το εξής. Να πούμε, μισό λεπτό κύριε Καραγιαννακίδη, επειδή ακούγονται πολλά, είχαμε και τη συνάντηση της ΝΟΗ, της επικεφαλής του SSM με τους Έλληνες τραπεζίτες και ακούστηκαν πολλά ότι θα μεταβιβάσουν όλα τα δάνεια, θα τα δώσουν για διαχείριση, θα τα πουλήσουν. Τέλος πάντων, θέλω να μας πείτε ποια είναι τα δάνεια που μπορούν να μεταβιβαστούν από τις τράπεζες στα funds. Καταρχάς, να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει καθαρό νομικό καθεστώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να επιτρέπει ή να απαγορεύει την πώληση κόκκινων δανείων και μάλιστα στεγαστικών, καταναλωτικών ή και επιχειρηματικών. Ειδικά για τα στεγαστικά δεν υπάρχει, είναι ασαφής η διάταξη. Αλλά το δάνειο ως μία σύμβαση που μπορεί να τιτλοποιηθεί και τιτλοποιούνταν παλαιότερα οι δανειακές συμβάσεις και τις πουλούσαν οι τράπεζες σε δικές τους εταιρείες διαχείρισης δανείων και τις εισήγαγαν στα χρηματιστήρια, δεν υπήρξε καμία απαγόρευση. Δηλαδή υπάρχουν πάμπολες περιπτώσεις όπου έρχεται μία εταιρεία limited και σου λέει ότι ήμουν διαχειρίστρια του δανείου της τάδε τράπεζας και αυτό είναι γνωστό σε όλους. Αλλά αυτό εδώ δεν είναι η πώληση του δανείου για την ίσπραξή του σε εταιρείες επιχειρηματικών ή δανειακών απαιτήσεων. Το νομοθετικό πλαίσιο στην Ελλάδα δημιουργήθηκε πρώτη φορά το 2015. Ως το 31/12 του 2014 δεν υπήρχε η δυνατότητα οι τράπεζες να πουλήσουν σε τρίτο και να εισπράξει ο τρίτος, που να μην είναι διαχειριστής, να το αποκτήσει ολικά αυτό το δάνειο. Αυτό κατέστη δυνατόν το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και ήταν ένα από τα προαπαιτούμενα που τέθηκαν στο τρίτο μνημόνιο που υπογράφτηκε από την σημερινή κυβέρνηση. Έχει τη σημασία του και αυτό, γιατί της περήφανης διαπραγμάτευσης. Ακριβώς. Η πρώτη φορά αριστερή κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έφερε το νομοθετικό πλαίσιο να μπορεί να πουλήσει μια τράπεζα ένα κόκκινο στεγαστικό δάνειο. Σε πρώτη φάση δηλαδή επιτράπηκε η πώληση μη ενήμερων, κόκκινων δηλαδή, δανείων ανεξαρτήτου χαρακτήρα. Μπορεί να ήταν στεγαστικά, μπορεί να ήταν και επιχειρηματικά, καταναλωτικά, διακοποδάνεια, ό,τι θέλεις μπορεί να ήταν. Αυτό επιτράπηκε και πρώτη φορά το δεύτερο εξάμεινο του 2015 με το νόμο 4354, αν θυμάμαι καλά. Ωστόσο, οι τράπεζες δεν μείναν εκεί πέρα. Δημιουργήθηκαν διάφορα ζητήματα. Δηλαδή, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν 5 δάνεια, όπου τα 3 τα πλήρωναν, τα 2 δεν τα αποπλήρωναν. Έτσι οι τράπεζες ζήτησαν και έγινε δεκτό αυτά τα ενήμερα δάνεια να θεωρηθούν τροποτινά κόκκινα και να μπουν και αυτά εδώ στη διαδικασία πώλησης. Αυτό έγινε με νεότερο νόμο, είναι ο 4389 του 2016, όπου επιτράπηκε στις τράπεζες όταν ένας δανειολήπτης έχει για παράδειγμα 2 δάνεια, ένα στεγαστικό το οποίο το αποπληρώνει κανονικά και ένα καταναλωτικό το οποίο δεν μπορεί να το αποπληρώσει,
επειδή το καταναλωτικό ήταν κόκκινο, να θεωρείται ότι και το στεγαστικό μπορεί να αποτελέσει και αυτό, με την έννοια που το ήθελε η τράπεζα, κόκκινο, και να μπει στην ίδια κατηγορία και να πουληθεί μαζί με το κόκκινο δάνειο. Έτσι, από το 2016 μπορούν να πολλούνται και τα ενήμερα δάνεια, από την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης της τράπεζας έχει κάποια άλλη οφειλή η οποία είναι κόκκινη, να τη χαρακτηρίσουμε. Mm-hmm. Τώρα, πριν πουληθεί κάποιο δάνειο, πρέπει η τράπεζα να ενημερώνει τον δανειολήπτη ότι, ξέρεις, θα πουλήσουμε το δάνειό σου? Καταρχάς, εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Η δυνατότητα για τα ενήμερα δάνεια να πολλούνται, το νομικό επιχείρημα των τραπεζών εδραζόταν πάνω στο επιχείρημα του κώδικα δεοντολογίας, όπου με τον κώδικα δεοντολογίας που είχε εισαγάγει ο Νίκος Δένδιας, μου φαίνεται ήταν υπουργός τότε, είναι ο νόμος Δένδια, δινόταν η δυνατότητα σε έναν δανειολήπτη ο οποίος είχε μία σειρά από δάνεια που κάποια δεν τα εξυπηρετούσε, να τα βάλει όλα στο ίδιο σακί και να ζητήσει πώς να εξυπηρετηθούν, και η τράπεζα να του κάνει αντίστοιχα την αντίστοιχη ρύθμιση. Οπότε οι τράπεζες, βρίσκοντας έρισμα πάνω σε αυτήν εδώ την νομοθεσία, στήριξαν την επιχειρηματολογία τους και έτσι ψηφίστηκε ο νόμος που προαναφέραμε το 2016, ο οποίος επέτρεψε και την πώληση των ενήμερων δανείων. Το ερώτημα τώρα που μου θέσατε ήταν αν ο δανειολήπτης ενημερώνεται. Ακριβώς. Λοιπόν, η πώληση είναι, όταν αφορά μία απέτηση, δεν είναι ακριβώς εκχώρηση, αλλά απαιτούσε ο αστικός κώδικας την προηγούμενη ενημέρωση του οφειλέτη. Δηλαδή, ο δανειστής είχε υποχρέωση να ενημερώσει τον οφειλέτη του ότι μεταβίβασε, είτε λόγω εκχώρησης είτε λόγω πώλησης, την απέτησή του σε έναν τρίτο. Αυτή εδώ η υποχρέωση πλέον έχει αλλάξει, και υπήρχε μεν η υποχρέωση 12 μήνες πριν την πώληση, ξέρω εγώ, ή πριν την προσφορά της πώλησης προς τον δανειολήπτη, να τον ενημερώσει ότι αν δεν ανταποκριθεί θα πουλήσει το δάνειο σε τρίτο, αλλά πλέον αυτό εδώ έχει υποκατασταθεί και δίνει τη δυνατότητα στον τρίτο που θα αποκτήσει το δάνειο, είτε εκδίδοντας μια διαταγή πληρωμής είτε γύροντας μια αγωγή, με την αγωγή ή με τη διαταγή πληρωμής να ενημερώνεται ο δανειολήπτης. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο δανειολήπτης ξαφνικά, ενώ νομίζω ότι χρωστά υπήρχε στην Εθνική Τράπεζα, να του έρθει μια διαταγή πληρωμής και να γράφει ότι η διαταγή πληρωμής την εξέδωσε το Χ κερδοσκοπικό φαντ, το οποίο κατέστη κύριος του δανείου και υποκαταστάθηκε στα δικαιώματα της τράπεζας με την υπαριθμόν τάδε σύμβασης πώλησης δανείων. Αυτό εδώ έγινε, όλο αυτό εδώ το νομοθετικό πλαίσιο, και έτσι ισχύει πλέον. Και εδώ πέρα υπήρξε και μία παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δηλαδή πώς η τράπεζα πουλάει σε έναν τρίτο. Ακριβώς. Κάτι τόσο ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο όσο είναι το δάνειό του, τα στοιχεία του μέσα που αναφέρονται στην δανειακή σύμβαση. Δεν απαιτείται κάποια άδεια από τον δανειολήπτη ή να συνενέσει? Εδώ πέρα δείτε τώρα τι τέχνασμα βρέθηκε. Βρέθηκε το εξής τέχνασμα, και σε αυτό συνένεσε και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι εάν και εφόσον η τράπεζα κάνει μία ανακοίνωση στον τύπο στον οποίο θα λέει ότι πούλησε μία κατηγορία δανείων στο Χ επενδυτικό ή κερδοσκοπικό φαντ που τα αγόρασε, με αυτήν εδώ την ανακοίνωσή της παρακάμπτεται η υποχρέωση να πάρει τη συνένεση από τον οφειλέτη της. Συνεπώς και εδώ πέρα έχει επέλθει μία παράκαμψη της όλης προστασίας που θα μπορούσε να έχει ο δανειολήπτης, αφού πλέον χωρίς να παραβιάζονται τα προσωπικά του δεδομένα, όπου αυτό ήταν ένα σημείο σημαντικό που η τράπεζα θα μπορούσε να κολλήσει και να μην μπορεί να προβεί στην πώληση των δανείων, παρακάμπτεται με μία απλή δημοσίευση σε μία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, την οποία φυσικά ο δανειολήπτης δεν θα τη δει ποτέ, δεν θα τη μάθει ποτέ. Οπότε και αυτό το πλαίσιο προστασίας του δανειολήπτη έχει αλωθεί, εγώ θα έλεγα. Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα προσωπικά δεδομένα συνεχώς. Βλέπετε τι είχε γίνει και με το Facebook, με όλα αυτά, και τώρα μας λέτε ο τρόπος αυτός δεν είναι και τόσο έτσι ξεκάθαρος που γίνεται. Να πούμε ότι το πρόβλημα για την προστασία του δανειολήπτη υπήρχε από ένα νόμο του 1997, διότι τότε μπήκε και η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Ελλάδα και έγινε ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Αλλά αυτό παρακάμφθηκε, το όποιο πρόβλημα με τη δημοσίευση που είπαμε, με το νόμο τον πρώτο που βγήκε το 2015 με την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα,
ο οποίος όχι μόνο έλεγε ότι κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη, πλέον και τα προσωπικά δεδομένα, όχι μόνο στα χέρια τραπεζίτη, και σε οποιοδήποτε κερδοσκοπικού φάντα να την οικουμένη κυκλοφορεί και ζητάει να αγοράσει το χύψη δάνειο. Τώρα, επειδή μας είπατε για πωλήσεις δανείων σε φαντ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, έστω ότι πωλείται λοιπόν ένα δάνειο από την τράπεζα στο χ φαντ, αυτό χειροτερεύει τη θέση του δανειολήπτη, τη βελτιώνει ή μένει ίδια? Λοιπόν, το βασικότερο ερώτημα που έχει ένας δανειολήπτης όταν ξαφνικά θα μάθει ότι το δάνειό του πωλείται, ή αν είναι τυχερός και ενημερωθεί πρώτα από την τράπεζα, έλα εδώ θα πουλήσουμε το δάνειό σου, αλλά εδώ αν ενδιαφέρεσαι να το εξαγοράσεις, είναι αν χειροτερεύει το δάνειο, αν χειροτερεύει μάλλον η νομική του κατάσταση. Καταρχάς, δεν χειροτερεύει. Υπό ποιαν έννοια δεν χειροτερεύει? Ότι το φαντ που αγοράζει υποκαθίσταται κατευθείαν στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της τράπεζας. Στις υποχρεώσεις όμως όχι τόσο, διότι οι υποχρεώσεις της τράπεζας συνδέονται και με το θεσμικό πλαίσιο του νόμου περί τραπεζών, με το νόμο, αν θυμάμαι, 2076 του 1992, και έτσι όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, δεσμεύεται η τράπεζα σε κάποιες υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους δανειολήπτες ως καταναλωτές ή όχι ως καταναλωτές, ως πιστωτικά ιδρύματα που είναι εταιρείες ειδικού σκοπού και έχουν ειδική άδεια και ειδικές προϋποθέσεις. Ωραία, μισό λεπτό πριν προχωρήσουμε για να καταλάβουμε. Όταν λέμε fund, τι εννοούμε, τι είναι το fund? Το fund είναι ότι εγώ και εσείς μπορούμε να βάλουμε στην άκρη 1-2 εκατομμύρια ευρώ, να πάρουμε μία άδεια επενδυτικής ότι επενδύουμε και τυπλοποιούμε και εξαγοράζουμε δάνεια ή επενδύουμε σε οτιδήποτε μπορούμε να επενδύσουμε, σε ακίνητα, σε απαιτήσεις. Και ερχόμαστε και κάνουμε μια πρόταση σε μια ελληνική τράπεζα, αν έχει κάποια δάνεια τα οποία είναι προς πώληση, να τα αξιολογήσουμε και να δούμε πόσο τα πουλάει η τράπεζα και πόσο σκεφτόμαστε εμείς να τα αγοράσουμε. Φαντ είναι αυτή εδώ η ομάδα των επενδυτών, η οποία μπορεί να είναι και ένας επενδυτής μόνο, να βάλει ένα δισεκατομμύριο και να κάνει μια μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ή απεριόριστης ευθύνης, ό,τι θέλει κάνει, και έρχεται και λέει επενδύω σε δάνεια, επενδύω σε ακίνητα, επενδύω σε οτιδήποτε θέλω να επενδύσω. Αυτό είναι το fund. Είναι μια ορολογία η οποία, επειδή προέκυψε μετά το 1996 με την παγκοσμιοποίηση και με τη μεγάλη μετακίνηση κεφαλαίων, όπου διάφοροι επενδυτές συγκεντρώνονταν υπό την ομπρέλα ενός καθοδηγητή της αγοράς που τους έπειθε, κάνανε μια εταιρεία, τιτλοποιούσαν τη συμμετοχή του καθενός σε μετοχές και συμμετείχανε με βάση τη συμμετοχή του καθενός σε διάφορες επενδύσεις και αναλάμβαναν ρίσκα. Έτσι είναι τα fund. Το fund, γιατί αν το μεταφράσουμε ακριβώς από τα αγγλικά, σημαίνει κεφάλαιο, έτσι? Είναι κεφάλαιο, αλλά δεν είναι κεφάλαιο αποκλειστικά μόνο ενός φυσικού προσώπου. Είναι κεφάλαιο διαφόρων προσώπων που συνασπίζονται υπό την ομπρέλα μιας νομικής μορφής. Οπότε, το αγοράζει το fund το δάνειο. Τι γίνεται λοιπόν από εκεί και πέρα στον δανειολήπτη? Ποιες είναι οι επιπτώσεις, εάν υπάρχουν? Οι επιπτώσεις του δανειολήπτη είναι ότι εξακολουθεί και χρωστάει αυτά που χρωστούσε με τους όρους που τα χρωστούσε. Ωστόσο, εδώ έχουμε το ζήτημα με τα κειμενόμενα επιτόκια. Αν η σύμβαση του γράφει κειμενόμενο επιτόκιο, η τράπεζα μπορεί το κειμενόμενο επιτόκιο να μην παρέβαινε. Ναι, μεν ήταν κειμενόμενο, αλλά λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά τα τελευταία 8 χρόνια, να κρατούσε το επιτόκιο χαμηλά, αν και θα είχε τις προϋποθέσεις με βάση τη σύμβαση να το αυξήσει, και να έρχεται τώρα το fund και να το κάνει το επιτόκιο 8, 9, 10% με συν τον τόκο υπερημερίας, ή να παίζει με το Euribor συν το περιθώριο που είχε αρχικά η σύμβαση, το οποίο περιθώριο θα ήταν κειμενόμενο, και επειδή πλέον δεν είσαι πιστοληπτικά φερέγγιος, το επιτόκιο, το περιθώριο ως κειμενόμενο να στο ανεβάσει όσο θέλει το fund. Οπότε το fund δεν θα έχει κάποιον περιορισμό από τους περιορισμούς που έχουν οι τράπεζες από την Τράπεζα της Ελλάδος και γενικότερα από το θεσμικό τους πλαίσιο, ότι πρέπει να είναι να κινούνται με βάση την ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση της αγοράς, και γι' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούν όρους σύμφωνα με την κατάσταση που υπάρχει στην αγορά κάθε φορά. Το fund δεν έχει καμία τέτοια δέσμευση, δεν το ενδιαφέρει η πολιτική στη χώρα μας, οπότε θα ζητήσει την απέτησή του όπως θέλει και όταν θέλει, και δεν θα σου δώσει και καμία δυνατότητα να κάνεις την ρύθμιση που θα επιθυμούς. Δηλαδή στην τράπεζα μπορείς να πας να κάνεις μια ρύθμιση τώρα και 20 χρόνια, όπου η τράπεζα θα τη δεχτεί. Το fund, επειδή είναι κερδοσκοπικό, όλα τα fund είναι κερδοσκοπικά, ή μάλλον αποβλέπουν στο κέρδος, ας το πούμε και έτσι. Μισό λεπτό τώρα εδώ για να το καταλάβουμε. Όλοι δεν αποβλέπουμε στο κέρδος? Όλοι αποβλέπουμε στο κέρδος. Απλώς οι τράπεζες, επειδή ως το 2014 ήταν κρατικές,
επειδή οι μέτοχοι τους δεν τήρησαν τις αυξήσεις κεφαλαίου που προέβλεπε το πρώτο μνημόνιο για να διασωθούν, είχαν γίνει κρατικές, ασκούσαν και μία, εντός εισαγωγικών, δείχνανε μία ανοχή στην κατάσταση που υπήρχε στην αγορά. Συμφωνούσαν με τους νόμους για να αναστέλλονται οι πληστηριασμοί, συμφωνούσαν με διάφορες άλλες directives της εκάστοτε κυβέρνησης. Και όλα αυτά εδώ γινόντουσαν για κοινωνικοπολιτικούς λόγους. Πλέον που οι τράπεζες ιδιωτικοποιήθηκαν και πουλάνε τις απαιτήσεις τους σε ένα φαντ το οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ελληνική πολιτική ζωή, το φαντ έρχεται εδώ πέρα και κάνει ό,τι ρύθμιση θέλει, εάν θέλει, και φυσικά σου ζητάει να αποπληρώσει την οφειλή σου και με ό,τι επιτόκιο το ίδιο θέλει. Mm-hmm. Οπότε, ναι μεν υποκαθίσταται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της τράπεζας, πλην όμως η υποκατάσταση αυτή εδώ δεν έχει τα ίδια ηχέγγυα που είχε η τράπεζα όταν ήταν απέναντί σου η τράπεζα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα και επανερχόμαστε. Διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ στο Ράδιο Έναντι, στην εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Έχουμε σήμερα τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο του Ράδιο Έναντι τον δικηγόρο Νίκο Καραγιαννακίδη, με τον οποίο έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τα κόκκινα δάνεια. Εδώ να κάνουμε μια παρένθεση σχετικά με αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τα κόκκινα δάνεια. Ποια δάνεια είναι κόκκινα, ποια οι τράπεζες μπορούν να πουλήσουν. Και να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν δάνεια που είναι κόκκινα από το 2007, από το 2008, 2009, 2010, δηλαδή πριν την κρίση, τα οποία οι τράπεζες, σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν για τα λογιστικά τους πρότυπα, δεν τα υπολογίζουν μέσα στους ισολογισμούς τους, τα έχουν διαγράψει ως απαιτήσεις, δεν τα βάζουν ούτε στο ενεργητικό, και τίθεται το ερώτημα αν αυτά τα δάνεια μπορούν να πουληθούν. Για μένα, από τη στιγμή που αυτό το ποσό των δανείων που είχαν εγγραφεί στους ισολογισμούς των τραπεζών διαγράφτηκε και καλύφθηκε με αύξηση κεφαλαίου, την οποία αύξηση κεφαλαίου την πληρώσαμε στην ουσία όλοι εμείς οι Έλληνες, διότι με ένα χρήματα, μεγάλο ποσό πήγε για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Τίθεται το ερώτημα πώς αυτά τα λεφτά που πληρώθηκαν από τους Έλληνες φορολογούμενους έρχονται οι τράπεζες τώρα και τα τιτλοποιούν αυτά τα ποσά των δανείων, τα οποία τα διέγραψαν από τους ισολογισμούς τους, τα τιτλοποιούν και τα πουλούν σε ξένους, σε ξένα φαντ ή και σε ελληνικά φαντ. Δεν είναι ανάγκη να είναι τα φαντ ξένα. Υπάρχουν και ελληνικά φαντ που έχουν έδρα στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα άλλο που πρέπει να δούμε. Υπάρχουν Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι κάνουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους και έρχονται και αγοράζουν τα φαντ εδώ στην Ελλάδα για να φορολογηθούν για τα κέρδη τους στο εξωτερικό. Το οποίο είναι κάτι που εμένα με αφήνει έκπληκτο. Δηλαδή δεν μπορεί να κυνηγάς το χύψη φυσικό πρόσωπο που έκανε μια εταιρεία στο εξωτερικό για να έχει μια καλύτερη φορολογική αντιμετώπιση, για να κάνει το εμπόριο μέσω, μέσω τρίτης επιχείρησης, για να είναι πιο ανταγωνιστικός. Διότι κακά τα ψέματα, με την φορολογία και τις εισφορές που υπάρχουν στην Ελλάδα, δεν μπορείς να είσαι ανταγωνιστικός σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις και να το δαιμονοποιείς. Ωστόσο, το φαντ το οποίο έρχεται και εξαγοράζει το δάνειο, ακόμη και αν αυτό το φαντ το απαρτίζουν Έλληνες επιχειρηματίες, να μπορεί να έχει έδρα εξωτερικού. Mm-hmm. Για μένα θα έπρεπε, εάν αυτό τονώνει όντως την ελληνική οικονομία, να έχουν τα φαντ την έδρα τους στην Ελλάδα. Δηλαδή να έρθουν εδώ να συστήσουν επιχειρήσεις στην ελληνική επικράτεια, να φορολογηθούν αυτές οι επιχειρήσεις από το κέρδος που θα βγάλουν πάνω στα κόκκινα δάνεια, αφού επιτρέπεται η πώληση και θέλει το ελληνικό κράτος να πωλούνται αυτά εδώ τα δάνεια, και να υπάρξει ένα όφελος, έστω κάποιο όφελος, αν μπορεί να θεωρηθεί όφελος σε αυτήν εδώ την όλη δραματική κατάσταση που θα διαμορφωθεί, και ένα όφελος για τη χώρα, ότι αυτοί οι άνθρωποι που τα αγόρασαν και βγάλαν κάποια χρήματα στην πλάτη των δανειοληπτών, είτε έφταιγαν οι δανειολήπτες είτε όχι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις και που οι δανειολήπτες φταίνε, τουλάχιστον να φορολογηθούν αυτά τα κέρδη στην Ελλάδα. Αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Τώρα, από ό,τι μας έχετε πει, θα ήθελα να κάνουμε, να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Όταν το δάνειο το αγοράζει ένα φαντ, έχει δικαίωμα ο δανειολήπτης να έχει όλες αυτές τις υπηρεσίες που είχε παλιότερα, δηλαδή κίνηση, να, όλα αυτά που ζητάει από την τράπεζα και του τα παρήχε? Να πούμε εδώ πέρα ότι στην ουσία η πώληση είναι μία υποκατάσταση. Στη θέση της τράπεζας υποκαθίσταται ένας άλλος φορέας. Αυτός ο φορέας, από τη στιγμή που έχουμε υποκατάσταση, η υποκατάσταση είναι πλήρης. Υποκαθίσταται πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της τράπεζας. Συνεπώς, ο δανειολήπτης έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει αναλυτική
κατάσταση του λογαριασμού του, πώς κινήθηκε, τι πλήρωσε, τι δεν πλήρωσε. Και επίσης εδώ να πούμε το εξής, ότι η νομοθεσία και του 15 και του 16 που περιλαμβάνει την πώληση και των κόκκινων και των ανήμερων δανείων σε ξένα φαντ ή σε ελληνικά φαντ, προβλέπει ότι όσες καταβολές, ενώ έχει γίνει πώληση και δεν έχει ενημερωθεί, δηλαδή γίνεται σήμερα μία πώληση και βγαίνει διαταγή πληρωμής μετά από 3-4 χρόνια από το φαντ που έχει πάρει το κόκκινο δάνειο. Και μέσα αυτά τα 3-4 χρόνια ο δανειολήπτης κάνει κάποιες καταβολές στην τράπεζα, γιατί νομίζει ότι το δάνειο το έχει η τράπεζα, δεν έχει ενημερωθεί ακόμη. Και ενημερώνεται μετά από 4 χρόνια από τη διαταγή πληρωμής που θα του έρθει. Σύμφωνα με την νομοθεσία που ισχύει για τη μεταβίβαση των κόκκινων δανείων, οι καταβολές στην τράπεζα κανονικά συμπεριλαμβάνονται μέσα στο συνοφιλή του δανειολήπτη. Οπότε καταβάλει 10.000 ευρώ, χρωστάει 40 και έχει πουληθεί το δάνειο ήδη σε φαντ. Και στο ενδιάμεσο, που να βγει η διαταγή πληρωμής και να ενημερωθεί ότι πλέον δεν τα χρωστάει στην τράπεζα, τα χρωστάει στο φαντ, αυτός πηγαίνει και καταβάλει 10-20 χιλιάρικα στην τράπεζα και διαμορφώνει τη οφειλή του στα 20 χιλιάρικα. Αυτές οι καταβολές κανονικά γίνονται στην τράπεζα και υπολογίζονται στο σύνολο της οφειλής, λέει ο νόμος. Ωστόσο, καλό θα είναι ο δανειολήπτης, εάν θα του έρθει η διαταγή πληρωμής, να πάει πάντα και να ζητάει τις συμβάσεις του, τις κινήσεις των λογαριασμών, να φαίνεται αναλυτικά τι καταβολές έκανε. Και να δει πριν ενημερωθεί ότι ένα φαντ απέκτησε το δάνειό του, τι επιτόκιο είχε όσο καιρό αυτός δεν το ήξερε. Δηλαδή ενεργούσε τις καταβολές έχοντας την πεποίθηση ότι είχε παίρνει την τράπεζα. Διότι αυτό γεννά και κάποια νομικά δικαιώματα υπέρ του δανειολήπτη, ότι με βάση την καλή πίστη αυτός αποπλήρωνε έτσι όπως μπορούσε και δεν έδινε περισσότερα λεφτά, γιατί θεωρούσε ότι το δάνειο το είχε ακόμη η τράπεζα, θεωρούσε ότι το επιτόκιο ήταν ένα επιτόκιο έτσι όπως του είχε αφήσει να εννοηθεί τόσο χρονικό διάστημα η τράπεζα, και μέσα σε αυτά τα πλαίσια πίστευε ότι βάζοντας 20.000 ευρώ πλήρωσε 15 χιλιάρικα για το κεφάλαιο και 5 χιλιάρικα για τους στόκους που πίστευε ότι είχε. Συνεπώς όλα αυτά εδώ θα πρέπει να τα ζητάει, πάντα θα πρέπει να ζητάει και τις συμβάσεις, και αν έχει γίνει μεταβίβαση εν αγνία του από την τράπεζα σε κάποιο άλλο φαντ, να ζητάει και να ενημερωθεί έγινε μεταβίβαση ή δεν έγινε μεταβίβαση, και αν έγινε μεταβίβαση να ρωτάει τώρα τον λογαριασμό μου που τον τηρεί πάλι η τράπεζα, διότι η τράπεζα θα είναι υποχρεωμένη να τηρεί, διότι αυτή η λογιστική εκαθάριση γίνεται μεταξύ τράπεζας και φαντ και τηρείται πάλι ο λογαριασμό του στην τράπεζα. Να του δίνουν αντίγραφα, να βλέπει από τα αντίγραφα αυτά εδώ με τι επιτόκιο πλέον υπολογίζει την απέτηση το φαντ στη θέση της τράπεζας, και να ζητήσει να ενημερωθεί για ποιο λόγο υπάρχει μια επιτοκιακή διαφορά, δηλαδή σε ποιον όρο της συμβάσεως αυτό ορίζεται. Και έχει μεγάλη σημασία αυτό εδώ για την καταχρηστικότητα, διότι όταν η τράπεζα επί 8 χρόνια, αν και μπορούσε να σου ανεβάσει το επιτόκιο επειδή πιστοληπτικά έχεις γίνει λιγότερο αφαιρέγγιος από ότι ήσουν, είσαι εντελώς αφαιρέγγιος επειδή είναι κόκκινο το δάνειο, αλλά δεν σου ανεβάζει το επιτόκιο, μόνο σου βάζει τον τόκο υπερημερίας και δεν κάνει χρήση του όρου που μέσα στις συμβάσεις γράφεται σε όλες τις τραπεζικές συμβάσεις ότι είναι σε διακριτική ευχέρεια της τράπεζας το κειμενόμενο το επιτόκιο να το αυξήσει για λόγους που η ίδια θα θεωρήσει ότι συνιστούν λόγω αυξήσεως του επιτοκίου. Όταν επί 8 χρόνια ή 9 δεν το έχει κάνει η τράπεζα και το κάνει κάποιος που υποκαθίσταται πλήρως τα δικαιώματα και υποχρεώσεις, επειδή έχουμε υποκατάσταση, δεν φεύγεις από την υποκατάσταση από τους όρους της καταχρηστικότητας, δηλαδή επί μακροχρονικό διάστημα δημιούργησες μια εύλογη πεποίθηση στο δανειστή. Συνεπώς, ναι μεν το φαντ δεν δεσμεύεται από κοινωνικο-οικονομικούς και πολιτικούς λόγους που δεσμευόταν εντός εισαγωγικών η τράπεζα, ωστόσο μπορεί όντως να το ανεβάσει το επιτόκιο και παράλληλα να πληρώνει πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο με τον τόκο υπερημερίας, ωστόσο έχει δικαίωμα να προτάξει την ίδια ένσταση και απέναντι στο φαντ ο δανειολήπτης όταν θα του έρθει η διαταγή πληρωμής και να ζητήσει στην εκαθάριση ότι κακώς υπολόγισε το φαντ 4 και 5% επιτόκιο παραπάνω από αυτό που είχε όσο καιρό ήταν το δάνειο στην τράπεζα. Mm-hmm. Όταν όμως έχει κάποια προβλήματα ο δανειολήπτης, είναι αρμόδια πάλι η ελληνική δικαιοσύνη για να επιλύσει διαφορές, ακόμα και αν έχει πουληθεί σε φαντ? Ακόμη και αν έχει πουληθεί σε φαντ, μπορεί να προτάξει απέναντι στο φαντ τις ενστάσεις που θα προέτασε απέναντι στην τράπεζα. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει κάτι. Δηλαδή, η συμφωνία του φαντ με την τράπεζα ότι εγώ δεν δεσμεύομαι από τις ενστάσεις δεν καλύπτει το δανειολήπτη. Και για την ισότητα των νομικών όπλων, και εδώ πατάνε πάνω σε αυτό εδώ οι τράπεζες. Οι τράπεζες θεωρούν ότι με βάση την τραπεζική σύμβαση, και αυτό είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα θέλω να δούμε, ότι με βάση την τραπεζική σύμβαση ο δανειολήπτης δεν έχει δικαίωμα να αγοράσει ο ίδιος ή να προτείνει ο ίδιος αγοραστή του δανείου του. Δηλαδή,
Εγώ έχω μια ρηξική αλευτή πρόταση. Για να το, μισό λεπτάκι, για να το καταλάβουμε λίγο. Γνωρίζουμε ότι στην Κύπρο, παραδείγματος χάρη, είχε γίνει ένας νόμος και μπορούσε ο δανειολήπτης να αγοράσει το δάνειό του πριν αυτό πουληθεί στο fund και να το αγοράσει. Θα φτάσουμε και εκεί. Α, ωραία. Θα σας πω και για την Κύπρο τι ισχύει. Γενικά, δηλαδή, να πούμε τώρα στο κεφάλαιο, αν μπορεί ο δανειολήπτης να προηγηθεί και να αγοράσει στην ίδια τιμή το δάνειό του που θα το αγόραζε το fund. Είναι πάγιο αίτημα του ελληνικού δανειοληπτικού λαού να του απευθύνει η τράπεζα πρόταση, έλα πριν πουλήσει το δάνειό του σε κάποιο fund, έλα εάν θέλεις να το αγοράσεις εσύ ο ίδιος. Ωστόσο, δεν είναι νομικά δεσμευτικό αυτό εδώ για την τράπεζα, διότι από την σύμβαση που έχει υπογράψει η σύμβαση δανείου δεν προβλέπει τέτοια δυνατότητα για τον δανειολήπτη να ζητήσει να εξαγοράσει ο ίδιος. Είναι στη διακριτική ευχαίρεια της τράπεζας αν θέλει να το κάνει. Μπορεί να το κάνει χωρίς να υπάρχει νομική πρόβλεψη. Μπορεί να το κάνει. Ναι. Όχι, υπάρχει νομική πρόβλεψη για πώληση του δανείου και μπορεί να φωνάξει τον ίδιο και να του πει: Ελά, εδώ, δώσ' μου, σου κάνω περικοπή. Ξέρω εγώ, σου κόβω, σου κουρεύω ένα μέρος του δανείου και σου πουλάω, χρωστάς 100. Αν μου δώσεις 20, πάρ' το εσύ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ένα. Ωστόσο, το θέμα που θέτουν οι δανειολήπτες για μένα είναι λανθασμένο να εξαγοράσουν οι ίδιοι το δάνειό τους. Για μένα το ζήτημα είναι να προτείνουν, να έχουν το δικαίωμα οι δανειολήπτες να προτείνουν πρόσωπα που θα αγοράσουν το δάνειό τους. Γιατί το λέω αυτό εδώ? Διότι ένας δανειολήπτης κολλείται το ίδιο, δεν έχει τα χρήματα. Δηλαδή του λες χρωστάς 100, αν μου δώσεις 40 είμαστε εντάξει. Αν είχε να σου δώσει 40, κάλλιστα θα τηρούσε μια ρύθμιση, θα πλήρωνε για κάποιο χρονικό διάστημα τον τόκο, θα έκανε μια ρύθμιση ο άνθρωπος και θα πλήρωνε γιατί έχει 40 χιλιάρικα στην άκρη. Εάν τα 40-50 χιλιάρικα τα έχει ένα συγγενής του, έτσι όπως είναι τα πράγματα με τα capital controls, με τους ελεγχόμενους λογαριασμούς, θα πρέπει να κάνει μια σύμβαση δανείου και να δώσει αυτά εδώ τα λεφτά στον ίδιο τον δανειολήπτη και θα πρέπει να φορολογηθεί και για αυτή τη σύμβαση με 3,5% τέλος χαρτοσύμου και μια σειρά διαδικαστικών προϋποθέσεων. Εάν όμως δοθεί η δυνατότητα στους δανειολήπτες να προτείνουν οι ίδιοι πρόσωπα που θα μπορούν να αγοράσουν τα δικά τους δάνεια, είναι μια μεγαλύτερη λύση και ανακούφιση για τους ίδιους. Έχει για παράδειγμα ο άλλος τον αδερφό του, τον πεθερό του, τη γυναίκα του ακόμη, όποιον θέλει να έχει, που θέλει να αγοράσει το δάνειο αυτός εδώ. Γιατί δηλαδή να πρέπει να το αγοράσει μόνο ένα fund? Οπότε για μένα θα έπρεπε να δοθεί το δικαίωμα είτε στους ίδιους τους δανειολήπτες με εφάπαξ καταβολή να ξοφλούν το δάνειό τους σε ένα λογικό πλαίσιο, και αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να είναι στα ίδια επίπεδα που το αγοράζει ένα fund, είτε πάλι, αν δεν μπορούν οι ίδιοι, να τους δίνεται το δικαίωμα να προτείνουν οι ίδιοι πρόσωπα τα οποία τα εμπιστεύονται και θέλουν να εξαγοράσουν το δάνειό τους. Αυτό γιατί δεν συμβαίνει όμως? Αυτό δεν συμβαίνει διότι ρωτήστε τον κύριο Τσακαλώτο και την κυβέρνηση που υπέγραψαν και θέσπισαν τους νόμους και το 2015 και το 2016 για την εξαγορά των δανείων από επενδυτικά fund ή κερδοσκοπικά, όπως θέλετε πείτε τα. Στην Κύπρο, τώρα που είπατε προηγουμένως, στην Κύπρο δίνεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη πριν η τράπεζα πουλήσει το δάνειο σε κάποιον τρίτο να τον καλέσει 45 μέρες πριν την πώληση, είναι υποχρεωμένη η τράπεζα να τον καλέσει και να του πει κοίταξε να δεις, εγώ το δάνειό σου θα το πουλήσω σε τρίτο. Οπότε αν ενδιαφέρεσαι, έλα εδώ να το εξαγοράσεις. Ωστόσο πάλι εδώ πέρα είναι και αυτή εδώ μία, είναι ένα κενό γράμμα θα έλεγα, διότι η τράπεζα στο δανειολήπτη δεν θα το δώσει στην προνομιακή τιμή που θα το δώσει στον τρίτο. Θα το δώσει σε πολύ μεγαλύτερη τιμή. Και δεν υπάρχει και νόμος ούτε στην Κύπρο που να υποχρεώνει την τράπεζα να το πουλήσει στον δανειολήπτη στην ίδια προσφορά που θα της κάνει το fund. Το σωστό και δίκαιο θα ήταν να πει η τράπεζα, εγώ το δάνειό σου πιστεύω ότι μπορώ να το πουλήσω σε ένα fund στο 10, στο 20, στο 5, στο 30% της αξίας του. Έλα εδώ πέρα, εάν θέλεις εσύ να δώσεις εφάπαξ με μια καταβολή ή με δύο να σε διευκολύνω, το 30%, το 20% της αξίας του δάνειου και να κλείσει το δάνειο και να ανακουφιστείς. Συνεπώς και στην Κύπρο ναι, μεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο ότι επιτρέπεται ο δανειολήπτης να αγοράσει το δάνειό του, πλην όμως δεν ορίζεται σε ποιο ποσοστό θα το αγοράσει. Και να πούμε και το εξής λίγο για να το κατανοήσει ο κόσμος. Οι τράπεζες όταν μεταβιβάζουν το δάνειο σε μια εταιρεία fund διαλέγουν 10.000 δάνεια, τα βλέπουν, τα κρίνουν, δεν τα πουλάνε όλα στην ίδια τιμή.
Άλλο δάνειο το πουλάνε στο 5% της αξίας του, άλλο στο 10%, άλλο στο 20%, άλλο στο 30%, άλλο στο 90%. Συνεπώς, γιατί υπάρχει ένας μύθος ότι τα πουλάνε όλα τα δάνεια στο 3%, στο 5% και έρχονται οι άλλοι. Κάνουν έναν διαχωρισμό δανείων και πόσο εισπράξιμα είναι αυτά εδώ, δηλαδή ένα δάνειο καταναλωτικό που είναι 30.000 ευρώ και ο άλλος δεν έχει ούτε αυτοκίνητο, δεν έχει τίποτα στο όνομά του, είναι αυτονόητο ότι η τράπεζα δεν μπορεί να εισπράξει ούτε ένα ευρώ από αυτό το δάνειο. Οπότε το πουλάει στο 3, στο 4% της αξίας του και αν αυτός που το αγοράσει κάτι εισπράξει, με γεια του, με χαρά του. Παράλληλα όμως μαζί με το στεγαστικό πουλάει και ένα άλλο ενήμερο δικό του δάνειο, το οποίο είναι... Με το κανονικό πουλάει και το στεγαστικό που μπορεί να είναι ενήμερο και το πουλάει αυτό εδώ. Είναι στο πράσινο 50%. Δηλαδή κανονικά. Είναι πράσινο κανονικά και το πουλάει στο 50% της αξίας του. Οπότε δεν πουλούνται όλα τα δάνεια στο 3% ή στο 5% ή στο 10%. Κάθε τράπεζα κάνει την νομική της αξιολόγηση και τι δυνατότητα ίσπραξης έχει από το κάθε δάνειο και αναλόγως το μεταβιβάζει στην τιμή που επιλέγει. Και βέβαια είναι και θέμα προσφοράς και ζήτησης, γιατί το φαν που έρχεται να αγοράσει το δάνειο κάνει πλήρη νομική αξιολόγηση και αξιολόγηση ρίσκου σχετικά με αυτό που αγοράζει. Δεν τα παίρνω, ας πούμε, σε πακέτα όλα μαζί, εξετάζουν ένα δάνειο ξεχωριστά. Ένα δάνειο εξετάζεται ξεχωριστά. Μάλιστα. Βλέπουν μέσα στο φάκελο τι ασφάλειες έχει, ή αν έχει βάρη, αν έχει άλλα κίνητα οφειλέτης, όλα αυτά εδώ εξετάζονται. Και αν το αγοράσει, ας πούμε, ένα παράδειγμα, στο 10%, στο 20% της τιμής του, μετά τι αξιώσεις προβάλλει το φαντ? Το φαντ μπορεί να τον ζητάει μετά το 100% από το δανειολήπτη. Mm-hmm. Και το θέμα, ένα άλλο ζήτημα είναι με το φαντ, ότι το φαντ επειδή όταν η αναζήτησή σου είναι το κέρδος, δεν μπορεί να ζητάς το κέρδος αν το πάρεις σε 20 και σε 30 χρόνια. Μιλάμε για φαντ τα οποία θέλουν να κάνουν αποσβέσεις και να βγάζουν 100% απόδοση κέρδους μέσα σε μία τριετία, τετραετία, το πολύ πενταετία. Αν απέχεις πάνω από πενταετία σου να πάρεις ένα 70% κερδών, τότε η επένδυση δεν θεωρείται ικανοποιητική και δεν μπαίνει κάποιος σε ένα τέτοιο φαντ. Δηλαδή το φαντ είναι εταιρείες ειδικού σκοπού που αποσκοπούν αποκλειστικά στο γρήγορο κέρδος. Γι' αυτό λέγονται και κερδοσκοπικά, από εκεί έχουν αποκτήσει το παρατσούκλι. Οπότε άμα δεν... Συνεπώς το φαντ δεν θα σε φωνάξει ποτέ για ρύθμιση. Θα σου πει, αδερφέ, μπορείς να πληρώσεις σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια, αυτό το δέχομαι. Αλλά να πληρώσεις ένα ποσοστό το οποίο σίγουρα θα είναι στο 100% από την τιμή που το εξαγόρασε. Άρα έχει κάθε μετά δικαίωμα να σου βγάλει το σπίτι στο πληστηριασμό. Έχει κάθε δικαίωμα μετά να σου βγάλει το σπίτι στο πληστηριασμό. Και πάλι επανέρχομαι εδώ. Φανταστείτε ένα φαντ που αγοράζει δάνεια αξίας 3 δισεκατομμύριων ευρώ, τα αγοράζει στην αξία των 500 εκατομμύριων ευρώ και τα πουλάει και εισπράττει 1 δισεκατομμύριο ευρώ από αυτά εδώ. Δηλαδή έχει βγάλει 500 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια τριετία, μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε 5 χρόνια στη χώρα μας. Και τα 500 εκατομμύρια ευρώ αυτά κέρδος δεν θα φορολογηθούν στη χώρα μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ, γιατί οι εταιρείες αυτά εδώ, τα φαντ, έχουν ειδική φορολογική αντιμετώπιση, θεωρούνται ξένα κεφάλαια, τα οποία έχουν και αυξημένη προστασία και μάλιστα και μέσω του συντάγματος. Αυτό είχε μπει στο Σύνταγμα στην τροποποίηση που είχε γίνει το 88-89, αν θυμάμαι καλά, για την αυξημένη τυπική προστασία που έχουν τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια που έρχονται στη χώρα μας. Και δεν υπόκεινται σε καμία ουσιαστική φορολόγηση στη χώρα. Οπότε θα φεύγει ένας πλούτος από την χώρα, ο οποίος δεν θα φορολογείται. Και τίθεται το ερώτημα, ποιο είναι το όφελος της ελληνικής οικονομίας, το πραγματικό όφελος, δηλαδή το να πουληθούν 100 δισεκατομμύρια δάνεια στην αξία των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ και αυτά τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ να πιστωθούν και να γίνουν τραπεζικά, δεν θα θεωρούνται τραπεζικά κέρδη, δεν θα θεωρηθούν κέρδη, θα θεωρηθούν διαγραφή ζημίας. Οπότε τι ερμηνεία εσείς δίνετε? Δεν φορολογούνται όμως και για την τράπεζα. Για ποιο λόγο το δέχονται αυτό? Είναι μια υποχρέωση από τη στιγμή που μπήκαμε στο τρίτο μνημόνιο, το οποίο κυριολεκτικά ισοπαίδωσε την ελληνική οικονομία και τη χώρα. Ναι, αλλά με τη διαφορά ότι το τρίτο μνημόνιο ήταν δικό μας, δική μας εμπνεύσεως. Δεν μας ήρθε απ' έξω όπως τα πρώτα δύο. Τώρα, άσοψονται αυτοί εδώ οι οποίοι πίστευαν ότι γίνεται διαπραγμάτευση από τον Βαρουφάκη και από τον κύριο Τσίπρα από τον Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο του 2015. Και δεν το λέω με καμία διάσταση πολιτικής χρειάς. Είναι μια πραγματικότητα που όποιος δεν τη βλέπει έχει πρόβλημα. Αυτό που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό το διάστημα Φεβρουάριος-Ιούνιος 2015. Mm-hmm. Διότι αυτές οι προϋποθέσεις μπήκαν ως προαπαιτούμενα στο τρίτο μνημόνιο και για πρώτη φορά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θεσπίστηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2015 ο νόμος που καθιέρωσε το θεσμικό πλαίσιο για την πώληση αρχικώς κόκκινων δανείων και μετά το 2016 στα δεύτερα προαπαιτούμενα,
τα 130 προαπαιτούμενα που έτρεχε να κάνει η κυβέρνηση Τσακαλώτου, Τσίπρα με τον Τσακαλώτο, ήταν για να πάρουμε την δόση των 6,5 δισεκατομμυρίων πέρυσι το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, ήταν τα προαπαιτούμενα με την πώληση και ενήμερων δανείων πλέον. Συνεπώς, από τη στιγμή που έχουμε υπογράψει μια επιτροπή ότι θα είμαστε υποκυδαιμονία για 99 χρόνια, δεν νομίζω ότι χωράει γιατί έγινε αυτό εδώ. Μάλιστα. Πλησιάζουμε λοιπόν στο τέλος της εκπομπής μας. Να πω και κάτι άλλο. Βεβαίως, πριν κλείσουμε. Ότι στα ισπανικά δικαστήρια υπήρξε μία ένσταση ενός δικηγόρου στην Βαρκελόνη κιόλας νομίζω, όπου ζητούσε κατά πόσο, ρωτούσε κατά πόσο είναι νόμιμη και δεν παραβιάζει την νομοθεσία υπέρ του καταναλωτή η πώληση ενός καταναλωτικού προϊόντος όπως είναι το δάνειο σε έναν τρίτο. Και τέθηκε ερώτημα από το δικαστήριο της Βαρκελόνης, νομίζω είναι το πρωτοδικείο, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον εισαγγελέα, τον Γενικό Εισαγγελέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν μια τέτοια πώληση θεωρείται νόμιμη και από σκοπό σας το κέρδος είναι εις βάρος του καταναλωτή. Και η εισήγηση μέχρι στιγμής του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα είναι ότι είναι νόμιμη καθώς υποκαθίσταται πλήρως το φαντ στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της τράπεζας. Δεν έχει κριθεί ακόμη όμως νομολογιακά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αναμένουμε με πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, θα έλεγα, αυτό επηρεάζει του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, τους πάντες, το οποίο θα επηρεάσει τα πάντα. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν υπάρχει νόμος, όλα επιτρέπονται. Μάλιστα. Στην Ελλάδα, να πούμε ότι υπάρχει νόμος πλέον. Υπάρχει. Στην Ισπανία δεν έχουν θεσμοθετήσει ακόμη νόμο ότι επιτρέπεται η πώληση. Βασίζονται στο ότι αφού δεν υπάρχει, επιτρέπεται. Ενώ στην Ελλάδα, λέγαμε αφού δεν υπάρχει, επιτρέπεται, και ήρθαν και μας επιβεβαίωσε η πρώτη φορά αριστερά ότι επιτρέπεται και με νόμο και επιτρέπεται και στα ενήμερα δάνεια. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για άλλη μια φορά μαζί σας, κύριε Καραγιαννακίδη. Δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Πριν τελειώσουμε, να πούμε ότι όλη αυτή η διαδικασία αφορά και στον εγγυητή του δανείου. Δηλαδή, εννοείται ότι το φαντ δεν θα κυνηγάει μόνο τον πρωτοφυλέτη που πήρε το δάνειο. Από πίσω θα κυνηγάει και τον εγγυητή, ο οποίος είναι ακόμη ένα ερωτηματικό του τι δικαιώματα, διότι είναι μια παρεπόμενη σύμβαση εγγύησης. Και τι συνέπειες θα έχει μια τέτοια εξέλιξη για έναν εγγυητή του οποίου η περιουσία δεν είναι δεσμευμένη, μπορεί να μην είναι δεσμευμένη. Φανταστείτε έναν εγγυητή που έχει 5 σπίτια, ξέρω εγώ, και μπήκε με προσωπική εγγύηση χωρίς να μπει κάποιο βάρος στο σπίτι του, να μαθαίνει ξαφνικά ότι η τράπεζα δεν κάνει καμία ρύθμιση γιατί έχει πουλήσει το δάνειο σε ένα φαντ, και ο εγγυητής να παρακαλάει γιατί πρώτη φορά ενημερώθηκε ή αγνοούσε όλη αυτή την εξέλιξη ή πίστευε τον πρωτοφυλέτη που του έλεγε μην ανησυχείς, θα. Να βρεθεί ξαφνικά ενώπιον στον οποίο με ένα φαντ που να του ζητάει να του δώσει 100 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο μέσα σε 6 μήνες, σε ένα μήνα, ή να χάσει ξαφνικά όλα τα σπίτια και να μην έχει τη δυνατότητα έστω ο ίδιος να πάει να ρυθμίσει. Δηλαδή να έχει, φανταστείτε έναν άνθρωπο που είναι εγγυητής και βγάζει, ρε παιδί μου, έχει ένα εισόδημα που δεν επηρεάστηκε από την κρίση και βγάζει 80-100 χιλιάδες ευρώ το χρόνο και έχει τη δυνατότητα να αποπληρώσει τα 300 χιλιάρικα που χρωστούσε, ξέρω εγώ, ο πρωτοφυλέτης. Ωστόσο δεν τα έχει μαζεμένα. Και να παρακαλάει το φαν να τα πληρώσει σε 5 χρόνια, σε 6 χρόνια, υπολογίζοντας τι κέρδη θα έχει και τι εισόδημα θα έχει, και το φαν να του λέει: όχι, γιατί έχεις μεγάλη ακίνητη περιουσία, δεν με ενδιαφέρει τώρα ή αντεγιά. Όλα αυτά θα τα δούμε μπροστά μας στους επόμενους μήνες. Υπομονή να έχουμε. Θα χειροτερέψει, εννοείται, η κατάσταση. Σίγουρα. Δηλαδή, όταν έχεις να κάνεις με απρόσωπα φαν, τα οποία δεν ξέρεις ποιοι είναι οι μέτοχοι, δεν ξέρεις ποιοι είναι οι διαχειριστές, δεν ξέρεις πού εδρεύουνε. Μπορεί μέσα στα φαντ να συμμετέχουν άλλες εταιρείες που έχουν έδρες σε φορολογικούς παραδείσους. Να έχουν μαζευτεί 100 εταιρείες από όλο τον πλανήτη που έχουν έδρες σε 100 φορολογικούς διαφορετικούς παραδείσους και έχουν βάλει τα λεφτά τους για να ιδρύσουν ένα φαντ, το οποίο φαντ αυτή τη στιγμή αγοράζει δάνεια στην Ελλάδα, τα οποία τα τιτλοποιεί και τα πουλάει μέσα στο χύψη αμερικανικό, βρετανικό χρηματιστήριο. Άντε βρες ποιος είναι, πού είναι και τι παραβίασε και τι υποχρέωση αποζημίωσης έχει. Και φυσικά όλο αυτό εδώ για να γίνει θέλει μια τεράστια και νομική δαπάνη και νομική υποστήριξη, την οποία δεν πρόκειται να την έχει κανένας απολύτως δανειολήπτης. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει σε τέτοια διαδικασία, να βρει ποιος είναι, τι είναι, πού είναι, τι παραβίασε, πώς το παραβίασε.
Και δεν δεσμεύονται τα φαντ. Να πούμε και το τελευταίο ότι ναι, μεν υποκαθίστανται σαν δικαιώματα και σε υποχρεώσεις των τραπεζών, αλλά δεν είναι τράπεζες. Οπότε δεν δεσμεύονται από κάτι οι όρους που έχουν τεθεί εις βάρος των τραπεζών και υπέρ των καταναλωτών. Συνεπώς, ακόμη και αν ενεργήσουν με μία χή αυθαιρεσία, η οποία μπορεί να, για μία τράπεζα να έχει συνέπειες να πληρώσει κάτι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ πρόστιμο ή και εκατομμύρια, για το φαντ, επειδή δεν είναι τράπεζα, δεν έχει καμία απολύτως εφαρμογή ένας τέτοιος νόμος. Mm-hmm. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Καραγιαννακίδη. Δεν εξαντλείται βεβαίως εδώ το θέμα των κόκκινων δανείων, οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στο Ράδιο Έναντι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την φιλοξενία και καλό υπόλοιπο ημέρας στους ακροατές σας και σε εσάς. Να είστε καλά.